ασπίζονται για να αντιμετωπίσουν μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ προκειμένου από την Τουρκία, δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο. Υπό αυτή την έννοια έχει τα χαρακτηριστικά μιας ιστορικής συμφωνίας. Κόλαση πυρός δημιούργησαν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις με την τελική φάση της άσκησης Παρμενίων. Τα ελληνικά πυρά έκαναν τη νύχτα μέρα και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία. Όποιος τολμήσει να υποτιμήσει την ισχύ μας θα λάβει απάντηση ακαριαία, πάρα πολύ επώδυνη και συντριπτική. Είμαστε πανέτοιμοι να πράξουμε αυτό για το οποίο όλοι ορκιστήκαμε, για το οποίο εκπαιδευόμαστε καθημερινά, αυτό για το οποίο υπάρχουμε.